πολύ αγαπημένοι φίλες και φίλοι, γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο που θα κάνουμε μαζί. Θα κάνουμε unboxing. Έχω αγοράσει έναν αποστηρωτή από την Turbo X, δηλαδή ουσιαστικά από το πλαίσιο, γιατί τον είχαν βγάλει σε προσφορά στα 29 ευρώ. Θεωρώ ότι είναι μια καλή αγορά στα 29 ευρώ που το πήρα εγώ, γιατί και από το ίντερνετ που κοιτούσα τα μηχανήματα κάνανε γύρω στα 22 ευρώ, 23. Οπότε, αν βάλετε και τα μεταφορικά, αν βάλετε και το ότι παίζει και δεν παίζει να πληρώσετε και φόρους στο τελωνείο, πιθανότατα αυτό έβγαινε και πιο οικονομικά. Αυτή λοιπόν εδώ είναι η συσκευασία από τον αποστηρωτή κινητών, όπως το λέει δηλαδή η Turbo X επάνω στο κουτί. Η Turbo X, όπως ξέρουμε όλοι, στην Ελλάδα τουλάχιστον είναι της πλαίσιο. Από μπροστά γράφει ότι ο φορτιστής έχει ασύρματη φόρτιση, χωράει μέσα κινητά μέχρι 7 ίντσες, κάνει αρωματοθεραπεία. Αυτό δεν έχω καταλάβει βέβαια ακόμα πώς το κάνει και σαφώς κάνει και αποστήρωση με UV. Και εδώ από ό,τι βλέπω, αν το βλέπετε κι εσείς, μας γράφει τι μπορεί να δεχτεί μέσα, τι μπορεί να μπει μέσα. Να το δούμε. Γράφει ότι είναι κατάλληλο για κινητά μέχρι 7 ίντσες, όπως είπαμε, για ρολόγια, για ακουστικά, για κλειδιά, για αντικείμενα του make-up και για κοσμήματα. Από το πλάι δεν έχει κάτι άλλο. Και από πίσω κάποια βασικά χαρακτηριστικά. Οι διαστάσεις του εξωτερικά, από ό,τι λέει εδώ πέρα, είναι 21,8 επί 12,3 επί 5,3. Οι διαστάσεις του εσωτερικά είναι 18 επί 10 επί 2,2. Η ισχύ του είναι 9 Watt, η τάση του είναι 5 Volt, εκπέμπει η περιόδια ακτινοβολία στα 253,7 νανόμετρα και ο λαμπτήρας του έχει διάρκεια ζωής 10.000 ώρες. Στη συσκευασία μέσα θα πρέπει να βρούμε το μηχάνημα, το εγχείριο διαχωρίσεις και το καλώδιο φόρτισης που είναι USB, νομίζω είναι micro USB. Πάμε λοιπόν να το ανοίξουμε, γιατί και εγώ δεν είχα ποτέ μου τέτοιο. Οπότε θα το δούμε τώρα μαζί. Λοιπόν, ωραία. Το εγχειρίδιο χρήσης. Λίγα πράγματα, δεν λέει πάρα πολλά. Ψιλοπράγματα. Το μηχάνημα. Α, αυτό βγαίνει πρώτα από πάνω. Για να σου πω, ήταν λίγο περίεργα. Οκ. Το μηχάνημα. Μέσα δεν έχει κάτι άλλο. Το καλώδιο τι είναι, να είναι μέσα εδώ. Α, το καλώδιο είναι εδώ μέσα. Και είναι... Ναι, είναι micro USB. Τίποτα το ιδιαίτερο, δηλαδή εδώ πέρα δεν έχουμε κάτι τρομερό. Αυτή εδώ είναι η συσκευή όπως βλέπουμε εξωτερικά. Πάμε να δούμε λίγο πώς είναι και από μέσα και γύρω γύρω. Από πάνω είναι αυτό εδώ πέρα το πλαστικό καπάκι όπως βλέπετε με το X της Turbo X από ό,τι καταλαβαίνω. Εδώ μπροστά έχουμε δύο κουμπιά. Το ένα είναι για την αποστήρωση και το άλλο είναι για την αρωματοθεραπεία. Και έχουμε και τέσσερις ενδείξεις, 25, 50, 75 και 100. Αυτές οι ενδείξεις μας δείχνουν την πορεία της αποστήρωσης, δηλαδή αν έχει ολοκληρωθεί και σε τι ποσοστό είναι ολοκληρωμένο. Περιφερειακά η συσκευή έχει αυτό εδώ, δηλαδή δεν έχει κάτι, και από πίσω έχουμε τη θύρα micro USB που χρησιμοποιούμε για να λειτουργεί η συσκευή. Εσωτερικά είναι αυτό εδώ το κομμάτι, το καπάκι δεν έχει κάτι από μέσα. Αυτό εδώ πέρα όμως έχει κάποια στοιχεία που θα χρειαστεί να δούμε. Είναι η θύρα USB για να μπορούμε να φορτίζουμε το κινητό ενώ κάνουμε την αποστήρωση. Έχει ασύρματη φόρτιση η οποία είναι εδώ, οπότε φαντάζομαι είναι όλο αυτό βέβαια, καθότι εδώ μπαίνει το κινητό, αλλά εδώ το δείχνει στις οδηγίες. Οπότε όταν βάζουμε το κινητό μας μέσα αυτό θα φορτίζει. Έχει εξόδους, να το πω έτσι, που είναι από εδώ και είναι και από εδώ. Έχει και από τις δύο πλευρές δηλαδή, για να γίνεται η αποστήρωση. Και έχει, αν το βλέπετε, και αυτές εδώ, θα σας το φέρω πιο κοντά, και αυτές εδώ τις τρυπούλες. Όπου εδώ πέρα μέσα βάζουμε εθέριο έλαιο για να βγάζει μυρωδιά ταυτόχρονα με την αποστήρωση που κάνει. Τίποτα περισσότερο όσον αφορά την συσκευασία. Από κάτω έχει τα ποδαράκια αυτά τα 6 για να μην γλιστράει, αυτό δεν ξέρω τι είναι, και το αυτοκόλλητο για να μας δείχνει ποιο μοντέλο είναι και τα χαρακτηριστικά του. Αυτό ήταν το unboxing του αποστηρωτή.
Επειδή δεν μπορούσα να περιμένω, για να σας πω την αλήθεια, το έχω ήδη χρησιμοποιήσει. Όσον αφορά το κομμάτι της αποστήρωσης, έχω βάλει μέσα από κλειδιά, ακουστικά, κάρτες, μέχρι και το ποντίκι του υπολογιστή, για να καταλάβετε. Δεν καθυστερεί ιδιαίτερα, για να σας πω την αλήθεια, δηλαδή το κάνει σε 5-10 λεπτά και έχει τελειώσει. Έχω βάλει ακόμα και τη μάσκα, την επαναχρησιμοποιήσιμη που έχω. Ενδιάμεσα βέβαια στα πλησίματα μπαίνει αυτό, δεν είναι ότι θα κάνω μόνο αυτό και δεν θα την ξαναπλύνω. Είμαι ευχαριστημένος. Αυτό που δεν με τρέλανε, για να σας πω την αλήθεια, είναι το κομμάτι που λέει με τα εθέρια έλαια που έχει τις τρυπούλες. Λέει να βάλεις 2 με 3 σταγόνες. Το έκανα. Δεν παρατήρησα κάποια διαφορά, δεν παρατήρησα κάποια τρελή μυρωδιά ή κάτι, πέρα από τη μυρωδιά που έχει ούτως ή άλλως το εθέριο έλαιο, οπότε αυτό θα μύριζε σε κάθε περίπτωση. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτό είναι και λίγο ένα ακόμη κάτι για να πουλήσουμε, να έχουμε να λέμε δηλαδή. Σε κάθε περίπτωση όμως το ξαναλέω ότι στα 29 ευρώ που αγοράστηκε είναι μια καλή αγορά, αν σκεφτεί κανείς όλα τα υπόλοιπα που αναφέραμε και στην αρχή. Αν έχετε κάποιο μηχάνημα αντίστοιχο, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι ή οτιδήποτε, σαφώς δεν χρειάζεται να το πούμε. Εσείς μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε στο κανάλι εδώ πέρα στο YouTube και επίσης, αν θέλετε, μπορείτε να με ακολουθήσετε και στο προφίλ μου στο Instagram για να βλέπετε ταξίδια, βόλτες, καθημερινότητα ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά προς το παρόν, να προσέχετε, μείνετε ασφαλείς και θα τα ξαναπούμε. Γεια σας!